Πάμε σε πιο εγκόσμια θέματα. Ναι, θα πάμε στη Μύκονο. Να πάμε. Θα πάμε στον Πετρονάζο. Ναι. Διότι εδώ υπάρχουν αλλαγές στο αεροδρόμιο, το οποίο εξοργίζει κατοίκους και επισκέπτες στη Μύκονο. Πάμε στον Πέτρο να μας πει το γιατί. Έλα, Πέτρο. Καλημέρα. Ήμασταν που ήμασταν φτηνοί, βάλαμε και διόδια. Έτσι να βάλουμε ένα μικρό κόστος παραπάνω στις μετακινήσεις του κόσμου. Γιατί έχουμε αυτή τη φήμη ότι είμαστε πάρα πολύ φθηνοί. Mm-hmm. Λοιπόν, μπήκανε αυτά τα διόδια και να σας πω την αλήθεια. Να έχει κανένα έσοδο δηλαδή και το νησί, λες. Όχι, η Fraport θα έβαλε, όχι το νησί, και είναι λάθος, διότι ξέρετε κάτι, δεν υπάρχουν εκτέλ και ταξί στις αφίξεις. Κάτι το οποίο δεν γίνεται σε κανένα αεροδρόμιο. Δεν τους έχουν επιτρέψει να σταθμεύσουν ούτε τα εκτέλ που είναι δημόσια στην κοινωνία, ούτε τα ταξί. Και τώρα δημιουργείται ένα μάχαλο. Πέτρο, πάρ' το από την αρχή το θέμα και εξήγησέ μας τι ακριβώς έχει γίνει. Λοιπόν, δεν το ξέρουμε το θέμα, ρε παιδί μου, και πες το μας με το μοναδικό τρόπο, με απλά λόγια. Η Fraport έβαλε διόδια. Πού? Εύκολο. Στις αναχωρήσεις. Όχι, στις αφίξεις. Ναι, που ναι. Σημαίνει ότι πρέπει κάποιοι να βγάλουν κάποιες κάρτες, όσοι έχουν δηλαδή ξενοδοχεία και transfer, που κοστίζουν 500 ευρώ είναι η κάρτα είσοδός τους και μετά χρεώνται ένα ευρώ ένα λεπτό μετά τα 10 λεπτά. Εγώ έχω να σας πω το εξής. Ότι κανείς δεν είναι, καμία πτήση δεν είναι στην ώρα της. Στατιστικά όλες θα αργούν μισή ώρα. Με συνέπεια κανείς να θέλει να μπει μέσα και να πληρώσει όλα αυτά τα λεφτά γιατί κανείς δεν βγαίνει στην ώρα του. Mm-hmm. Και βέβαια άρα συγγνώμη, γιατί... αν έρθω εγώ ως τουρίστας ας πούμε, στη Μύκονο, και έχω παραγγείλει ένα ταξί να έρθει να με πάρει. Ε? Ναι. Θα βγω έξω με τις βαλίτσες, έξω από το αεροδρόμιο για να με πάρει, γιατί θα μπει μέσα, δεν μπαίνει μέσα στο ταξί. Πολύ σωστά. Όπως βλέπετε και από πίσω μου, δεν υπάρχει άνθρωπος στις αφίξεις, διότι κανείς δεν θέλει να πληρώσει αυτό το τίμημα και είναι λογικό. Και πολλές φορές δημιουργούνται ουρές χιλιομέτρων. Να, ο κύριος πίσω σου πήγε να μπει και κάνει πίσω τώρα. Μόλις δεν την πάρα. Μπράβο. Αλλά να σας πω και κάτι, εμένα η μάνα μου δεν έχει κινητό. Μου λέει, Πέτρο, έρχομαι. Δεν μπορώ να μπω να την πάρω. Δεν ξέρω τι ώρα θα φτάσει, γιατί μέχρι να πάρει τη βαλίτσα της. Όλο υπάρχει delay της πτήσης. Κοίταξε, τώρα για σένα και να μετά το συζητήσουμε. Αλλά, να το συζητήσουμε. Αλλά οι επαγγελματίες, όπως και στο Βενιζέλος, θα πρέπει να μπορούν να μπαίνουν μέσα, υποθέτω. Χωρίς χρέος. Καταρχήν γίνεται να μην υπάρχουν τα κτέλ. Βγαίνει ο άλλος και δεν βλέπει τίποτα. Σου λέει, τι κάνω εγώ εδώ πέρα, ρε παιδάκι μου. Δεν υπάρχει ούτε ταξί, δεν υπάρχει ούτε κτέλ. Και να σας πω κάτι, είναι τρομερή επιβάρυνση. Δηλαδή, έχω ένα φίλο που έχει transfer. Εκεί που πρέπει να πάρει 40 ευρώ, ξαφνικά λες 60. Mm-hmm. Γιατί το δίνεις στον πελάτη. Του λες, για να έρθω εγώ μέσα να σε πάρω, πρέπει να μου δώσεις άλλα 20 ευρώ. Ναι. Μάλιστα. Πέτρο, έχεις μιλήσει με έναν από τους οδηγούς, τον κύριο Αναστάσιο Βασιλά. Για να παρακολουθήσουμε τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Οπότε να τον καλημερίσουμε. Κύριε Βασιλά, καλημέρα σας. Καλημέρα. Λοιπόν, πώς έχει η κατάσταση τώρα? Μπαίνετε είμαι στις αφίξεις. Είμαι καταρχήν 32 χρόνια. Μάλιστα. Είμαι οδηγός λεωφορείου. Mm-hmm. Και αυτό που έχει δημιουργήσει η Fraport φέτος δεν υπάρχει. Ο χώρος είναι πολύ μικρός στο αεροδρόμιο, δεν υπάρχει χώρος. Δεν είναι το θέμα να πληρώσεις, ωραία να πληρώσεις. Μα δεν σου εξασφαλίζει ούτε μέρος ότι έχεις να παρκάρεις. Mm-hmm. Δεν έχει χώρο. Έχει κλείσει το μισό αεροδρόμιο των αφίξεων, με το οποίο έρχεται ο τουρίστας, βγαίνει έξω και δεν βλέπει ούτε λεωφορείο, ούτε κτέλ, ούτε ταξί, ούτε τουριστικό λεωφορείο. Θέλεις να πας να πάρεις γκρουπ και δεν μπορείς. Ναι. Το χειρότερο απ' όλα... Όλα αυτά ταλαιπωρούν τον κόσμο. Βέβαια τώρα να πω κάτι κι εγώ. Να. Επειδή το κομμάτι, θα συμφωνήσει νομίζω, επειδή το κομμάτι ήταν λίγο άναρχο εκεί. Δηλαδή, αν νοικιάσεις αυτοκίνητο στη Μύκονο και πας με αεροπλάνο, σου λένε το αυτοκίνητο σε περιμένει στις αφίξεις και το κλειδί κάτω από το χαλί. Δηλαδή, λειτουργούσε και λίγο αυθαίρετα το σύστημα εκεί, για να είμαστε τίμιοι. Έτσι δεν είναι? Για τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα δεν γνωρίζω. Δεν έχω άποψη για να σας πω. Αλλά εγώ θα σας πω πως έχει κατάσταση στο νησί με τη Fraport. Όλοι οι συναδελφοί μου ταλαιπωρούνται κάθε μέρα. Τόσο πολύ που οι πιο πολλοί φεύγουν. Έχουμε έλλειψη ήδη από οδηγούς, γιατί φεύγουν. Δεν μπορεί να κάθονται στο δρόμο μία και μία μισή ώρα να κάνεις από το παλιό λιμάνι. Δεν ξέρω, ξέρετε την απόσταση που δεν είναι 2,5 χιλιόμετρα. Μία μισή ώρα να φτάσεις στο αεροδρόμιο.
Και το χειρότερο απ' όλα είναι επειδή και το αφήγημα να μην χάνουν τα ανθρώπινες ζωές. Ναι. Δεν είναι δυνατόν αυτό που γίνεται με τη Fraport. Μπλοκάρει όλο το αεροδρόμιο. Εσάς που είστε επαγγελματίας, πόσα χρήματα σας ζητάει η εταιρεία για να μπορείτε να είστε μέσα καταρχάς? Δηλαδή αν πληρώσετε το αντίτιμο. 500 ευρώ σου ζητάει η εγγύηση, γύρω στα 200 ευρώ το μήνα. Mm-hmm. Και κάθε, μετά τα 10 λεπτά, κάθε λεπτό ευρώ. Μετά τα 10 λεπτά τα κάνει 5 ευρώ, τα ανεβάζει. Τα 200 ευρώ, για ποιο λόγο θα τα πληρώνετε? Εγγύηση είναι τα 200. Εγγύηση. Mm-hmm. Το ζητάει σαν εγγύηση, για να μπορείς να μπεις μέσα. Μάλιστα. Και στον επαγγελματία. Γιατί δεν υπάρχει, εισαγγελέας δεν υπάρχει στο νησί. Επειδή το αφήγημα είναι να μην χάνουν τα ανθρώπινες ζωές, ένα στενοφόρο δεν μπορεί ποτέ να φτάσει να πάρει έναν που έπαθε ατύχημα, που οι τουρίστες εδώ παθαίνουν ατυχήματα συνέχεια με τα μηχανάκια, με τα ETV. Δεν μπορεί να φτάσει. Αυτό είναι τι σχέση έχει? Δεν το κατάλαβα αυτό, συγγνώμη. Το αφήγημα, λέω, της κυβέρνησης. Όχι, κατηγορώ την κυβέρνηση, να το ξέρετε. Να την κατηγορήσετε, άμα θέλετε. Τι μας ενδιαφέρει, σιγά. Κατηγορήστε τι θέλετε. Πώς συνδέεται αυτό με τις μπάρες του αεροδρομίου και τη χρέωση? Πώς συνδέεται εδώ αυτό με το αεροδρόμιο? Ανθρώπινες ζωές. Γιατί όταν γίνεται ένα ατύχημα, καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας, το ασθενοφόρο δεν μπορεί να περάσει. Είναι μποτιλιαρισμένο. Α, εννοείται από το μποτιλιάρισμα, γιατί παρκάρουν όλοι απ' έξω. Δεν είναι ότι παρκάρουν απ' έξω. Είναι ότι οι πτήσεις κάθε 5 λεπτά έχει πτήσει. 5-10 λεπτά έχει πτήσει. Ναι. Μπλοκάρει, μποτιλιάρουν όλοι οι δρόμοι, όλες οι αρτηρίες του νησιού. Είναι σταματημένα. Δεν είναι ότι κινούνται. Έτσι κι αλλιώς εννοείται. Μπλοκάρει το νησί. Ήταν βεβαρημένο ήδη το δικό δίκτυο, αλλά τουλάχιστον. Ναι. Αυτό πώς συνδέεται με την μπάρα στο αεροδρόμιο? Δεν το πιάσα, συγγνώμη. Έχω στείλει μερικά πλάνα να δείτε. Ένα αφίξεο ή αφίξεις. Ναι. Και τώρα οι αναχωρήσεις και οι αφίξεις γίνονται μαζί. Στον χώρο των αναχωρήσεων πηγαίνουν και να παραλάβουν κόσμο. Άρα μπαίνετε. Εσείς μπαίνετε μέσα λοιπόν. Πληρώνετε το αντίτιμο, έχετε πληρώσει και μπαίνετε μέσα? Όχι. Όχι, προτιμάτε να είστε απ' έξω. Μάλιστα. Δεν προτιμάμε να είμαστε απ' έξω, αλλά και μέσα. Δεν μπορεί να μπει μέσα, γιατί άμα πληρώνει ένα πεντάρικο τη φορά που πηγαίνει να πάρει, να πάρει τον κόσμο, πάει το μεροκάματο. Δεν έχει και νόημα να δουλεύουμε. Λοιπόν, μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Πέτρο. Και να θέλουμε να μπούμε μέσα, όμως δεν μπορείτε, δεν γίνεται. Γιατί δεν έχουν που να περάσουμε. Είναι κλεισμένο από τις. Πρώτα πρέπει να περάσει από τις αναχωρήσεις για να πας στις αφίξεις. Είναι πάντα αποτυχημένο στις αναχωρήσεις. Μάλιστα. Τέλος πάντων, Πέτρο. Τι να πω, δεν έχω... η Μύκονος φέτος είναι στα καλύτερά της. Λοιπόν, γεια σας, κύριε Βασιλαρά. Να είστε καλά. Γεια σου, Πέτρο. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν...